τιμούμε σήμερα δύο γιορτές, η μία της γενοκτονίας των Ποντίων, τον αφανισμό του ελληνισμού του Επόντου και της πόλης της γνωστές από τους Τούρκους και την μάχη της Κρήτης. Είναι δύο διαφορετικές ημερομηνίες, με δύο διαφορετικά σημαντικά όμως γεγονότα, τα οποία είναι χαραγμένα στη μνήμη του ελληνικού λαού και καταγεγραμμένα στην ιστορία. 80 χρόνια από την εισβολή της μάχης, της εισβολή των Γερμανών στην Κρήτη, μια ιδιαίτερα σημαντική μάχη, η οποία είχε επηρέασει μάλλον την ροή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με την καθυστέρηση των Γερμανών να εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση, με τα γνωστά αποτελέσματα και την ήττα του γερμανικού στρατού. Χρέος μας να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Να επισημάνουμε ότι η Τουρκία, η οποία είναι υπέτεια του αφανισμού, του ελληνισμού του Πόντου, εξακολουθεί και σήμερα να δημιουργεί ένα γύρι διεκδικήσεις, όπως την αμφισβήτηση της Λουζάνης και την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και καλό από αυτόν εδώ το χώρο την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει επιτέλους θέση σαν υπέρ της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά των επιβουλών της Τουρκίας.